οικονομικό πρόβλημα νέα κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει το εξής. Έχουμε πει στην ανοιχτή επιστολή προς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη τον Βεντζέλο, έχουμε πει ότι όταν δεσμεύσανε τη χώρα απέναντι στο μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, το κάνανε πατώντας και είχε μια λογική σε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αποδείχθηκε ότι σήμερα όχι μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν υπάρχει, αλλά το ρεύμα που εκφράζει το μνημόνιο είναι κοινωνική μειοψηφία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το μήνυμα αυτό των εκλογών νομίζω ότι το παραδέχονται ακόμα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οφείλουν να αλλάξουν τη στάση τους, να πούν ότι αφουγκράζουμε την ελληνική κοινωνία και να δώσουν έστω μία ανοχή στον Αλέξη τον Τσίπρα, που θέλω εδώ να πω ότι εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει και εκπλήξει ευχάριστα με τη στάση του όλων των τελευταίων ημερών. Θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει δείξει κάτι παραπάνω από αυτό για το οποίο εγώ προσωπικά τον είχα ικανό. Έχει δείξει μια συνέπεια, καταρχήν στην προεκλογική του ρητορία, όπου ήταν εναντίον του μνημονίου και τη διατήρησε, παρότι διάφορα στελέχη του είχαν αρχίσει λίγο να χορεύουν ένα τσάμικο εκεί και να λένε κάτι, ναι, να τα πάρουμε πίσω και να διαπραγματευτούμε με τους Ευρωπαίους κτλ. Έκανε κάποιες κινήσεις που έδειξαν ένα ηγετικό προφίλ. Δυστυχώς, το είπαμε και χτες, όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές και αυτό είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, γιατί ο κόσμος έστειλε τους βουλευτές και τους αρχηγούς των κομμάτων εκεί για να κυβερνήσουν τον τόπο και θα όφυλαν να βρουν τρόπο οπωσδήποτε να κυβερνηθεί η χώρα, γιατί δεν έχουμε ούτε την οικονομική πολυτέλεια, ούτε τη χρονική πολυτέλεια να ξαναπάμε σε εκλογές. Φαίνεται προς τα εκεί ότι θα πάμε. Και εγώ, αν μπορώ να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, ίσως